και στην Τουρκία από ό,τι μάθαμε. Έχουμε και δεν ξέρω αν πρέπει να ανακαλύψουμε αυτά τα θέματα. Βεβαίως πήγα στην Κωνσταντινούπολη, επισκέφτηκα το Πατριαρχείο δύο φορές. Και το Πατριαρχείο. Την πρώτη φορά είχα πάει και στο Υπουργείο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Ας είναι το Πατριαρχείο. Για θέματα εθελοντισμού. Ας το Πατριαρχείο. Και θα βρεθώ εκεί και στην λειτουργία της Μεγάλης Πέμπτης που είναι του Αγίου Μύρου. Μάλιστα, να το κάνεις Ορθόδοξο. Καλά αυτό. Να το πάρεις και να το βαφτίσεις τον Εζέλ, που θα λένε. Τι έχει γίνει με την ιστορία. Θα διαβάζω εγώ εφημερίδες. Μην μου εσείς γιατί εγώ δεν ξέρω. Πώς έγινε η φάση δηλαδή και πώς άρχισε να συνδέεται το όνομά σου με τον Εζέλ, ο οποίος πρωταγωνιστής, το γνωστό σύριαλ. Του Αντένα μας, Εζέλ. Δεν τον λένε Εζέλ τον άνθρωπο, το Εζέλ. Λοιπόν, για να το κλείσουμε το θέμα, θα σας πω ότι ένα βράδυ στη Βουλή, λίγο πριν από μια ονομαστική ψηφοφορία, ένας συνάδελφος πήγε να με πειράξει, γιατί πολύ συχνά πηγαίνει τελευταία στο Πατριαρχείο, τρέχει κάτι. Ένας δικός σας συνάδελφος, δημοσιογράφος, έκανε αναφορά στον Εζέλ. Εγώ δεν είπα λέξη, ωστόσο η σιωπή μου θεωρήθηκε ένοχη και κυκλοφόρησαν όσο κυκλοφόρησαν. Λοιπόν, να το ξεκαθορίσουμε. Εζέλ Γιόκ. Τι Εζέλ Γιόκ. Εζέλ Γιόκ. Δεν το θες δηλαδή. Το όχι της Έλενας ράπτη στον Εζέλ. Φαντάζεσαι να ακούσει αυτός ο άνθρωπος όλα όσα λέγονται εδώ. Εγώ είμαι σίγουρος ότι γυρνάει στις γειτονιές και λέει εγώ τη βλέπετε Έλενα ράπτη, Ελληνίδα, Γιουζέλα. Μετά από τόσα που έχω ακούσει τον τελευταίο καιρό, οφείλω να πω ότι αυτό ήταν το πιο κολακευτικό ψέμα. Έχεις ακούσει πράγματα που σε αφορούν τελευταία αντιπροσωπή. Σε προεκλογικές περιόδους πάντα ακούω, αλλά τα προσπερνώ. Και στις υπουργικές σε προεκλογικές και σε μη προεκλογικές, αλλά τώρα πες να τόσο ότι θα έφτανε και στον Εζέλ. Είναι πραγματικά. Ούτε εγώ το ήξερα, είδες τελικά. Όλα μπορούν να συμβούν. Σε ένα φανταστικό σενάριο όλα μπορούν να συμβούν. Ποιοι άλλοι ήρωες υπάρχουν στην τηλεόραση με το οποίο μπορεί να συνδεθεί. Θα μπορούσες να είσαι με το χορευτή της Ρίας Αντωνίου. Που επίσης και αυτός είναι δημοφιλής και είχε έρθει στην Ελλάδα. Γιατί είχε έρθει χορευτής στην Ελλάδα. Από τους δημοσιογράφους εξαρτάται με ποιον θα είμαι. Εγώ θα μένω μόνη εδώ και πολλούς μήνες. Είναι μια καλή και δημιουργική περίοδο γιατί είμαστε συνέχεια στους δρόμους, στις λαϊκές, τα καπήκαν με δράσεις και την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Συγκράτησα εγώ ότι παραμένεις μόνη. Για την προστασία του περιβάλλοντος. Ότι παραμένεις μόνη εδώ και αρκετούς μήνες. Ναι. Αυτό συγκράτησα. Ναι. Και μετά θα είμαστε συγκράτητος. Πάμε στη συνέχεια.